με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου κύριο Ιερώνυμο, ξεκίνησε το μεσημέρι η δικαστική χρονιά στα δικαστήρια της Λάρισας. Ο κύριος Ιερώνυμος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ρόλο της δικαιοσύνης και ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους να έχουν δύναμη, αντοχή και σύνεση με πρόσταγμα την αίσθηση του δικαίου και της ηθικής, γιατί έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ψυχές. Τους ευχαριστώ γιατί έχουν σύνεση, γιατί είναι βαθύς γνωστές και του δικαίου και του τρόπου που πρέπει να το εφαρμόσουν, έτσι ώστε όχι πάντα το πιο αυστηρό ή το απόλυτο, αλλά το πιο χρήσιμο να εφαρμόζεται και να επικρατεί, έτσι ώστε πραγματικά το δίκαιο να απονέμεται. Στην νομική μας μάθαινα στη φιλοσοφία του δικαίου ότι η άκρα δικαιοσύνη είναι άκρα αδικία. Χρειάζεται η χρυσή μεσόδο, το μέτρο. Ξέρω ότι υπάρχει και χαίρομαι που το διαπιστώνω. Σας εύχομαι λοιπόν στη νέα εκπαιδευτική χρονιά, στα καθήκοντά σας, το να τα εκπληρώσετε τα αρτία είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το ευχηθούμε, το ξέρουμε ότι το κάνετε. Σας ευχόμαστε όμως δύναμη και προσοχή, γιατί είναι φοβερά ψυχοφόρες τέτοιες εργασίες. Δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι ξεκίνησαν τη νέα δικαστική χρονιά με χαμόγελα και ευχές, πλημμυρίζοντας την αίθουσα στον τρίτο όροφο του δικαστικού μεγάλου Λάρισας. Ενώ ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Τρίφωνας Τσάτσαρος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ο θεσμικός ρόλος του δικηγόρου. Έναρξη του νέου δικαστικού έτους σήμερα. Ένα δικαστικό έτος που για μία ακόμα φορά βρίσκει το δικηγορικό σώμα να αντιμετωπίζει πολλά ποικίλα, πολυπαραγωγικά σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα. Προβλήματα που απειλούν την επαγγελματική μας οντότητα, θέτουν σε αμφισβήτηση το θεσμικό μας ρόλο και δυσκεραίνουν σε πολλές περιπτώσεις το έργο μας. Ας μην είναι όμως αυτή η μέρα καταγραφής προβλημάτων, ας είναι η μέρα εκκίνησης μιας νέας, μιας συντεταγμένης προσπάθειας να βρούμε λύση στα προβλήματα αυτά. Οι λύσεις αυτές απαιτούν συνεργασία, καλή προαίρεση, καλόπιστη συνεργασία μεταξύ πολλών εμπλεκομένων. Πρέπει να την έχουμε συνεργασία, θα την έχουμε. Να ευχηθώ λοιπόν τα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος να είναι τα λιγότερα δυνατά, οι λύσεις που θα βρούμε να είναι οι περισσότερες δυνατές. Καλό δικαστικό έτος, υγεία και προκοπή σε όλους.